προηγουμένως να επικεντρωθώ. Να δώσω περισσότερο χρόνο στη συζήτηση, γιατί πρέπει να πάω και στη Βουλή. Έχω να απαντήσω 4 ερωτήσεις σήμερα, επίκαιρες, στις 11 η ώρα. Θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα τι πιστεύω ότι πρέπει να είναι η βάση μιας λύσης. Μιας συμφωνίας λύσης, ώστε να υπάρχει το comeback. Το πρώτο που εξήγησα, να υπάρχει ένα δυναμικά συνεπές δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο να έχει ιρμό, να έχει λογική συνέπεια, εσωτερική και διαχρονική. Το δεύτερο, και ας είμαστε ξεκάθαροι εδώ, ακόμα και με θεία έμπνευση και επιβολή κάποιος να πάταγε ένα κουμπί και να εξαφανιζόταν το χρέος μας, το πρόβλημα της ανάπτυξης δεν θα έχει λυθεί. Θα έχει βοηθηθεί, αλλά δεν θα έχει λυθεί. Το γνωρίζετε καλύτερα αυτό από μένα. Γιατί? Η κυβέρνησή μας, όπως είπα στην αρχή, είναι αποφασισμένη ότι δεν θα μπούμε ξανά σε πρωτογενή ελλείμματα. Όμως μια οικονομία η οποία βρίσκεται, θα το πω αγγλικιστή γιατί στα ελληνικά δεν είναι το ίδιο, σε ένα Great Depression, δεν είναι η μεγάλη ύφεση ακριβώς το ίδιο. Great Depression τύπου δεκαετίας του 30, με τόσο χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, με αγορές εργασίας οι οποίες είναι αποσταθρωμένες και βασικά χωρίς τραπεζική πίστη. Και με πρωτογενή πλεονάσματα από την κυβέρνηση, το ερώτημα είναι από πού θα έρθει η αναπτυξιακή όθηση. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Εδώ μπαίνουν ζητήματα το τι σημαίνει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Προφανώς δεν εννοώ fire sale, δεν εννοώ ξεπούλημα σε ελάχιστες τιμές. Ένα αντίτιμο το οποίο το παίρνεις και το πετάς στο βαρέλι δίχως πάτο ενός μη βιώσιμου χρέους. Για μας η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα πρέπει να περιέχει ένα λελογισμένο μείγμα από τη μία μεριά ιδιωτικοποιήσεων. Παράλληλα πρέπει να διατηρήσει το κράτος ένα equity stake, ένα μερίδιο, το οποίο να χρησιμοποιηθεί ως περιουσιακό στοιχείο που μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως real estate, αφού γίνει μεταρρύθμιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επ' αυτών των περιουσιακών στοιχείων, να ενταχθούν σε μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία να τα χρησιμοποιήσει ως εχέγγυα και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να τα μοχλεύσει με στόχο τη δημιουργία μιας ροής επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρετε, αυτή η μόχλευση μέσα από ένα πακέτο τέτοιο επενδυτικό, το οποίο θα χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα μπορούσε να διασυνδεθεί και με την ποσοτική χαλάρωση του κυρίου Ντράγκη, δεδομένου ότι έχει ήδη αποφασιστεί από τον κύριο Ντράγκη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράζει στη δευτερογενή αγορά ομόλογα της EIB, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με τις μετοχές της αναπτυξιακής αυτής τράπεζας να έχουν αποδοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντισταθμιστικά ωφέλη, ως αποζημίωση για τη μεγάλη μείωση της κεφαλοποίησης του με το PSI του 2012 και ό,τι κέρδη έχει η αναπτυξιακή τράπεζα ή τουλάχιστον τα dividends, τα μερίσματα να πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία, με παράλληλη μείωση, δραστική μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και εξορθογελισμό της διοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων. Την ίδια στιγμή το τραπεζικό σύστημα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τα κόκκινα δάνεια. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που ένα τραπεζικό σύστημα, ιδίως ένα το οποίο το έχουμε ανακεφαλοποιήσει από το υστέρημα του ελληνικού λαού μέσα από ένα τεράστιο δάνειο από τους εταίρους μας. Το τραπεζικό σύστημα παρόλα αυτά έχει ένα τεράστιο ποσοστό non-performing loans, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εάν δεν βρούμε τρόπο να τα διαχειριστούμε αυτά, δεν υπάρχει πιθανότητα το τραπεζικό σύστημα να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Γι' αυτό πρέπει να ιδρυθεί μια εταιρεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, ένα, αν θέλετε, Bank Stressed Asset Management Agency, σε συνδυασμό, αν θέλετε, και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό το μαξιλάρι που έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γιατί είναι εκεί? Για να βοηθάει την κεφαλοποίηση των τραπεζών. Η κεφαλοποίηση των τραπεζών, την οποία συνεισέφερε ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του, όπως είπα, αυτή τη στιγμή χάνει φθήνη λόγω των κόκκινων δανείων. Προφανώς πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό. Το έχω συζητήσει και με τους ομολόγους μου στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Και είναι ξεκάθαρο ότι τα μοντέλα τα οποία έχουν στην Ιρλανδία με την AMA, υπάρχουν
πράγματα που τα οποία πρέπει να γίνουν, μπορούν να γίνουν, αλλά πρέπει να είναι και αυτά μέρος της διαπραγμάτευσης. Αναφέρθηκα στην αρχή για το δυναμικά συνεπές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο δεν πρέπει να ξεκινάει από το 2020 πηγαίνοντας προς τα πίσω ή προς τα πίσω παγωγή που σας είπα πριν, για να καταλήξουμε στο τι πρέπει να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα σήμερα. Αυτό μου σημαίνει ότι αν το κάνουμε σωστά και έχουμε ένα συνεπές δημοσιονομικό πλαίσιο, το 2020 το χρέος θα είναι πολύ ψηλότερο από αυτό που ήταν ο στόχος. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι βιώσιμο, κυρίες και κύριοι. Και κακά τα ψέματα. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα όλοι μας και δημοσίως να λέμε αυτό που λέμε ιδιωτικά. Το ελληνικό χρέος πρέπει να ξανασχεδιαστεί, να το πω απλά. Να το πω με έναν εμφημισμό, αν θέλετε. Για να σας δώσω παράδειγμα. Δεν μιλάω για κούρεμα. Το κούρεμα είναι η κακή λέξη. Το έχουμε ξεχάσει. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα και το 2012 δεν το ονομάσαμε κούρεμα, το ονομάσαμε Private Sector Involvement Initiative, κάπως έτσι. Στην Ευρώπη είμαστε καταπληκτικοί στο να παράγουμε εφημισμούς. Λίγες περισσότερες επενδύσεις θα ήταν πιο χρήσιμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ιούλιο-Αύγουστο θα κληθεί το Υπουργείο Οικονομικών να δανειστεί 6-7 ακόμα δις από τους εταίρους με κάποιο τρόπο για να αποπληρώσει τα ομόλογα από το S&P πρόγραμμα που είχε αγοράσει, που είχε δημιουργήσει ο κύριος Τρισέ, αν θυμάστε, το 2010-11, τα οποία παρακρατάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το εναπομείναν ποσό αυτών των ομολόγων είναι 27 δις, τα οποία θα πρέπει να αποπληρώνονται τα επόμενους μήνες, χρόνια, πάρα πολύ σύντομα. Αυτά τα ομόλογα είναι πάρα πολύ απλό. Θα πρέπει να σταλούν στο απότερο μέλλον. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό και στους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή έχει τη μεγάλη αγωνία του πώς θα συνεχίσει την ποσοτική χαλάρωση απέναντι σε μια Bundesbank η οποία είναι ιδιαίτερα αρνητική και εχθρική. Γι' αυτό η οποιαδήποτε συζήτηση κουρέματος αυτών των ομολόγων μας των 27 δις αποτελεί, αν θέλετε, κόκκινη σημαία, κόκκινο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο Υπουργός Οικονομικών στο συνέδριο του Economist. Είπε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι.